Έλιες καλαμών γιαχνί με πατάτες. Υλικά για 4 άτομα. 1 κιλό πατάτες μέτριες, καθαρισμένες και κομμένες και δονάτες. 2 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες. 3 κελίδες σκόρδο, 4 δαφνόφυλλα, 2 κλωναράκια θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρος κόκκους, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμινο κόκκους, 1 φλούδα πορτοκαλιού, 500 γραμμάρια όριμες ντομάτες, τριμμένες, 2 τρίτα κούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας πελτές ντομάτας, μισή κούπα ελιές καλαμών χωρίς κουκούτσι, μισό κουταλάκι του γλυκού ανθό σαλατιού, μισό κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο πιπέρι, χυμός από 2 πορτοκάλια. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια φέτα τριμμένη, φύλλα από ένα ματσάκι μαϊντανού ψιλοκομμένο, φύλλα από ένα ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο. Θα πω φαγάκι, αλλά το φαγάκι δεν το λέω με την έννοια ότι είναι ένα απλό φαγάκι. Αυτά τα φαγάκια είναι επειδή μου αυτά που σου αγγίζουν την ψυχή. Εμένα μου ξυπνούν την παιδική μου ηλικία, γιατί το φαγητό μην ξεχνάμε ότι είναι μνήμη, έτσι. Ναι, ναι. Είναι μνήμη. Από τις πιο ωραίες συνταγές οι γιαχνοί πατάτες με τα μάραθα, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και το πιο πολύ απλό. Και πολύ απλό. Μια απλή λοιπόν συνταγή θα φτιάξουμε εδώ με τη Μυρσίνη. Μυρσίνη, αν θες να με βοηθήσει, εγώ σου έκανα ένα μαχαιράκι εκεί. Μου κόβεις και οι δονάτες στις πατάτες. Αυτό θέλω. Λοιπόν, εγώ θα αναλάβω τα κρεμμύδια. Αυτό το φαγητό, εγώ λατρεύω αυτά εδώ τα σκεύη, τα μαντεμένια. Τα χρησιμοποιείς και εσύ από ό,τι βλέπω, σου παρακολουθώ. Ναι, 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 γιατί κάνουν τέλεια μαγειρική. Έτσι. Τέλειο μαγείρεμα. Τέλειο όχι μαγείρεμα. Ψήσιμο και ψήσιμο, αλλά τέλειο μαγείρεμα. Εγώ ξέρεις τι κάνω πια. Ξεκινάω στην εστία και μετά θα τελειώσω το φαγητό στο φούρνο. Οπότε ξεκινάω με το κρεμμύδι και τις πατάτες που θέλω πρώτα να τις σοτάρω και μπόλικο σκόρδο. Θέλω να μου πεις, Μυρσίνη μου, την επαφή σου με την τηλεόραση. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε με κάποιες εκπομπές τοπικές στην Κρήτη, στο Κρήτη TV και μετά πήγαμε Sky. Κάναμε τις πρώτες ταξιδιωτικές, μάλλον κάναμε την πρώτη εκπομπή, το «Τι μαγειρεύει ο γείτονας», που ήταν σε συνοικίες ουσιαστικά της Αθήνας. Μπράβο, ναι, βέβαια. Σωστά τις έκοψα? Και δονάτες, τέλειες είναι. Ωραία, τέλεια. Μυρσίνη μου, εγώ παρακολουθώντας χρόνια, είναι αυτό ότι συνδυάζει με την άβρα της νοικοκυράς, αλλά παράλληλα και μια επιστημονική κατάρτιση, θα έλεγα. Άκρως επαγγελματική κατάρτιση για αυτό που λες και μια καλλιέργεια έτσι πάρα πολύ σπουδαία. Και τολμώ να πω ότι δεν το βρίσκουμε εύκολα αυτό στον χώρο μας. Διαβάζω. Διαβάζεις. Διάβαζα και διαβάζω ακόμα και τώρα. Τι σ' αρέσει να διαβάσεις, όλα γύρω από την μαγειρική, την ναι, κουζίνα, τα υλικά? Δεν διαβάζω τίποτε άλλο, η αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή μπορώ να διαβάσω 2 μυστορήματα το χρόνο, αλλά όλα τα άλλα που διαβάζω είναι γύρω από τη μαγειρική. Και ξέρεις, έχω χάσει λίγο την πορεία σου, γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα, έχεις ασχοληθεί με διαφορετικές κουζίνες, αλλά τα τελευταία πόσα χρόνια, εκεί κύριο στον κορονοϊό, κάνω λάθος, λίγο πριν. Πριν. Τα τελευταία 5 χρόνια. Mm-hmm. Ξεκίνησες με μανία, με premium κορπές κρέατος. Μπάρμπεκιου, έχεις λάβει μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς, κάτι το οποίο δεν είχαμε σχέση εμείς στην Ελλάδα, κανείς άλλος δεν το έχει κάνει ποτέ. Αυτό πώς ξεκίνησε μέσα, πώς φύτρωσε μέσα σου? Δεν φύτρωσε ακριβώς ξαφνικά, είμαι κριτικιά, οπότε πάντα είχα μία επαφή με το κομμάτι που αφορά το κρέας και το ψήσιμό του, το μαγείρεμά του κτλ. Είδα όμως ότι υπήρχε ένα μεγάλο κενό, Αντρέα μου. Το οποίο εξακολουθεί και υπάρχει, αρχίζει σιγά σιγά βέβαια και κλείνει σε όλο αυτό το κομμάτι που αφορούσε το κρέας, το ψήσιμό του, ακόμα και το μαγείρεμά του, γιατί έχει σχέση ο τεμαχισμός με το μαγείρεμα. Απόλυτο, βέβαια. Έχει απόλυτα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή σαν άνθρωπος μου αρέσει να πιάνω τα πράγματα από την αρχή τους. Ποια ήταν η αρχή σε αυτήν? Η αρχή ήταν μια σχολή κρεοπολών. Γιατί είπα, δεν γίνεται ένα. Η γνωστή σχολή κρεοπολών που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Να ασχολείται με το κρέας και να μην ξέρει τεμαχισμό. Οπότε ξεκίνησα από εκεί. Σιγά σιγά πήγα Αγγλία, Σκωτία και Λονδίνο και έκανα σεμινάρια και εκεί τεμαχισμού και ψήσιματος. Άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με το ψήσιμο και με το μαγείρεμα του κρέατος. Και του ψαριού το ψήσιμο φυσικά και πάρα πολύ εξειδίκευση στο ψήσιμο, στο outdoor με τη ζωντανή φωτιά που είχαμε και έχουμε μια παράδοση στην Ελλάδα. Τα αντικριστά αν πάρουμε από την Κρήτη. Ναι, και ψήσιμο στη φωτιά είναι και τώρα μια και μιλάμε για παράδοση η τσερέπα των Ιωνίων
Και η γάστρα η γενιώτικη. Και η γάστρα η γενιώτικη. Απλά στην Ελλάδα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα τη γαστρονομία της φωτιάς, πόσο πολύτιμη είναι. Γιατί η γαστρονομία της φωτιάς είναι και η παρασιά. Τι ωραία, η γαστρονομία της φωτιάς. Ναι, δηλαδή η γιαγιά μου αυτό το φαγητό που κάνουμε τώρα το έκανε στη φωτιά. Δηλαδή φαντάσου ότι πριν από 5 χρόνια στην Ελλάδα το ψήσιμο ήταν μόνο στις χασαποταβέρνες. Έτσι. Για να δω. Κλείς τα μάτια, κλείς τα μάτια. Μύρισε. Κόλιανδρο και κύμινο, αλλά σπόρος. Είναι έτσι σπόρος. Όπως μου αρέσει, ναι. Έτσι όπως αυτός αρέσει. Ο συνδυασμός, κοιτάξτε τώρα τριχιάζω αφέτα, αυτός ο συνδυασμός είναι για μένα ταξίδι. Ναι, είναι για σένα η μαγειρική ταξίδι. Είναι η μαγειρική ταξίδι, ναι. Είναι. Και πολλά βιβλία μου βασίζονται σε αυτό το ταξίδι, έτσι. Λοιπόν, να σου πω τι κάνω εδώ. Έχω για βάλει το κρεμμύδι μαζί με την πατάτα. Δεν το βάζω από την αρχή το κρεμμύδι. Ναι. Έχω βάλει και μπόλικο σκόρδο. Έχω βάλει δαφνόφυλλα. Μ' αρέσει, οι μυρωδιές έρχονται από εδώ. Έχω βάλει τα μπαχαρικά, τον κόλιανδρο και το κύμνο, τα οποία τα έχω χοντροσπασμένα στο γουδί. Θα βάλω μέσα κλωναράκια από θυμάρι, ολόκληρα, να έτσι. Θα βάλω ανθό αλατιού. Τέλεια. Εννοείται μπόλικο, φρεσκοτριμένο. Πιπέρι και αυτό που θα κάνω τώρα, αυτό το κάναμε, είχαμε στη Σάμο πάρα πολλές πορτοκαλιές. Α, θα βάλεις πορτοκάλι. Θα βάλω χυμό πορτοκάλι. Τέλεια. Ταιριάζει εξαιρετικά. Ναι. Θα σβήσω στην ουσία με χυμό πορτοκάλι. Δεν βλέπω, μήπως ξεχνάω τίποτα. Όχι. Θα βάλω και φλούδα από πορτοκάλι. Τι είναι για σένα ελληνική κουζίνα? Εφευρετικότητα. Και θα έλεγα ότι είναι flexibility. Δηλαδή, έχει αυτό που λες ότι οι νοικοκυρές μπαίνανε στην κουζίνα, αυτό δηλαδή το λατρεύω. Ή μπαίνανε στο κελάρι τους, στο μαγαζέ που λέγαμε εμείς στην Κρήτη, δηλαδή εκεί που υπήρχε η αποθήκη των τροφίμων. Και με ό,τι είχανε, ή πηγαίνανε στο περβόλι τους, στον κήπο τους, στη στάνη τους και με ό,τι είχανε, φτιάχνανε πράγματα. Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει και θέλω να το πω. Εμείς στη Σάμο δεν λέμε τι θα φάμε σήμερα. Ποτέ, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά. Τι έχει ο κήπος. Τι έχει ο κήπος. Τι έχει ο κήπος. Δηλαδή αυτό, αν το σκεφτείς. Και αν. Εντάξει, οι άνθρωποι στην πόλη δεν μπορούν εύκολα προφανώς να το κάνουν αυτό. Αλλά είναι συγκλονιστικό. Και πόσο σωστή, ισορροπημένη διατροφή, υγιεινή διατροφή αυτό το πράγμα είναι. Η ελληνική κουζίνα περιέχει μέσα την εντοπιότητα, την εποχικότητα που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Και φτάσαμε τώρα να μιλάμε για νέες τάσεις, για νέες μόδες. Η εποχικότητα και η εντοπιότητα είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάντα στην ελληνική κουζίνα. Μα εδώ μιλάμε για vegan κουζίνα. Βέβαια. Και η ελληνική κουζίνα, το 50%, το 60%. Και παραπάνω, βέβαια. Και παραπάνω είναι. Χορτοφαγική κουζίνα, έτσι. Απλά δεν έχει όλα αυτά τα σύνθετα και περίπλοκα υλικά που μπορεί να βρει κάποιος σήμερα στην αγορά. Πραγματικά θέλω να το ξαναπώ ότι η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί με τη Μυρσή μπορούμε να μιλάμε προφανώς ώρες για συνταγές, για κουζίνες, για ιστορίες. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί με τιμάς πάρα πολύ με την παρουσία σου εδώ. Και εγώ ευχαριστώ, περνάω ωραία. Και πού είσαι ακόμα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ τώρα. Μπορείτε εννοείται αυτή την συνταγή να την κάνετε σε μια μεγάλη πλασωτέ κατσαρόλα. Θα βάλετε το καπάκι από πάνω, θα τα αφήσετε να μαγειρευτεί περίπου για 40 λεπτά σε χαμηλή θερμοκρασία. Μπορεί να πάει και 50 λεπτά αναλόγως και το μέγεθος της πατάτας. Και προς το τέλος θα προσθέσετε τις ελιές. Εγώ όμως τι έκανα, το έκανα. Στο φούρνο αυτό το φαγητό, θα το κάνω μάλλον στο φούρνο, θα προσθέσω και τις ελιές καλαμών. Εννοείται αν χρειαστεί λίγο νερό θα προσθέσετε μόνο ζεστό νερό και επίσης δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε κανένα έτοιμο ζωμό σε αυτές τις συνταγές. Έχει γεύση ελιά, έχει πορτοκάλι, έχουμε πελτέ ντομάτες, έχουμε τα μυρωδικά, δεν χρειάζονται αυτές οι έξτρα γεύση. Η ελληνική κουζίνα, τα ελληνικά προϊόντα έχουν γεύση και μάλιστα σπουδαία από μόνα τους. Πάμε για φούρνο, δεν έχω ξεχάσει κάτι. Λίγο υπομονή για να βγάλουμε αυτό το φαγητό από το φούρνο. Είναι και βάρη το τηγάνι. Αχνιστό. Πω. Λοιπόν, εννοείται έτσι όπως είναι, το απολαμβάνουμε.
σε όλα τα μαγειρευτά φαγητά, θα σας το λέω, σε κάθε συνταγή, σε κάθε εκπομπή, τι κάνουμε, τα αφήνουμε λίγο να ηρεμήσουν μέσα στη σαλτσούλα τους. Δεν τα σερβίρουμε κατευθείαν. Η γεύση ποτέ δεν είναι ίδια. Συμφωνείς? Δεν είναι ίδια και η σύσταση της σάλτσας δεν είναι ίδια. Μπράβο, ναι. Πρέπει να μείνει για να ξεκουραστεί. Όπως το κρέας. Και το κρέας το ψημένο πρέπει να μείνει για να ισορροπήσουν τα υγρά μέσα και μετά να κοπεί. Αλλιώς τι γίνεται, γιατί την έχω πατήσει εννοείται, έτσι. Αλλιώς... Καταστροφή. 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 Ναι, μπορείς καταστροφή. Να χαλάσεις ένα εξαιρετικό κομμάτι κρέατος, ναι. Με αυτό αν δεν περιμένεις, ανάλογος 10-15 λεπτά. Ανάλογα 5, το πάχος. Σωστά. Ναι. Σωστά. Το έχω κάνει εννοείται, αυτό το λάθος. Εννοείται το έχω κάνει. Όλοι το κάνουμε. Και εμείς, και εγώ ακόμα το κάνω όταν βιάζομαι ή όταν βιάζει το πελάτης. Το πάσο δηλαδή, ξέρεις τι λέω. Αυτό το πάσο. Τώρα. Θέλουμε τώρα το ριμπάι. Λοιπόν, θα με βοηθήσει. Εσύ δεν φοβάσαι να λεωρθεί του σώμα. Υπάρχει κουτάλι. Όχι, θα βάλω χέρι. Χέρι, ό,τι θες. Τριματισμένη φέτα. Και από πάνω θα, από πάνω θα βάλουμε τα μυρωδικά. Και ήθελα να σου το πω. Δυόσμο δεν θα βάλει. Δεν θα βάλω. Να το. Λοιπόν, εγώ βάζω φέτα. Βάζεις ό,τι θες. Δεν τη λυπάμαι. Όχι καθόλου. Τι άλλο τυρί θα βάζεις εσύ σε αυτό το φαγητό? Τι άλλο τυρί θα βάζα. Ξινομιζήθρα. Σίγουρο. Πιχτόγαλο. Αυτά ξέρεις τα... Και χανίων που είναι ναι, αυτά ξέρεις τα λίγο όξινα, τα οποία δεν έχουν την αλατότητα της φέτας, έχουν μόνο την οξύτητα. Έτσι. Αυτά θα βάζα εγώ. Δεν θα βάζα κανένα τυράκι, ξέρεις, πιο αδύναμο. Και ξέρεις εγώ τι άλλο θα βάζα. Θα σε πάω λίγο στην Άνδρο, στο Βολάκι. Εντάξει. Έχω μια αγάπη τώρα εκεί. Έχεις αυτό εσύ να μια αγάπη, ναι. Έχω μια αγάπη. Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα μυρωδικά. Μπόλικα. Και κάθε σωστό φαγητό που σέβεται τον εαυτό του. Τελειώνει με πιπέρι. Και με κάτι άλλο. Τι? Πιο σημαντικό ακόμα. Εδώ. Να βάλεις εσύ το πιπέρι. Και εγώ το ελαιόλαδο. Πραγματικά σας το λέω. Και εντωμεταξύ μου λένε, βάζεις πολλά λάδια. Δεν βάζω πολλά λάδια. Όχι, εδώ θέλει τώρα ένα ζυξάκ λάδι. Νάτο. Για να ξέρεις τι, θα βγάλει την πρωτεΐνη της φέτας. Αυτό είναι. Αφού το λέει και η Μυρσίνη Λαμπράκη. Εγώ θα βάλω μπόλικο πιπέρι. Βάλε μπόλικο πιπέρι. Αυτό πότε θα το φάμε? Σε πολύ λίγο. Α, ωραία. Γιατί μου είχε σπάσει τη μύτη. Και να πω ότι σε αυτή τη συνταγή, αν θέλετε να την πάτε και ένα βήμα παραπέρα, πριν βάλετε τη φέτα, τι κάνετε? Κάνετε λίγο χώρο στις πατάτες, πάτε αυγά, τα αφήνετε να ψηθούν και είναι πραγματικά το απόλυτο φαγητό. Λοιπόν, εμείς πήγαμε μέχρι την Καλαμάτα και βρήκαμε έναν από τους παραγωγούς που έχει ελαιώνες εκεί και μάλιστα σε ένα πανέμορφο τοπίο που θέλω πάρα πολύ να δείτε, γιατί η Ελλάδα μας έχει τις πιο όμορφες γωνιές και τους πιο όμορφους ανθρώπους. Πάμε όλοι μαζί. Η ελιά Καλαμών, αυτή η περίφημη ελιά με την ξεχωριστή γεύση και το πλούσιο άρωμα, είναι εξακουστή σε όλο τον κόσμο ως αναπόσπαστο μέρος της μεσογειακής διατροφής. Θα έλεγα ότι είναι πιο γνωστή η ελιά Καλαμάτας στους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Ελλάδος παρά σε εμάς τους Έλληνες μερικές φορές. Οι ελιές Καλαμών καλλιεργούνται κυρίως στην περιοχή της Καλαμάτας, όπου οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξή τους, προσδίδοντάς τους τη μοναδική γεύση και την υψηλή ποιότητά τους. Στην Καλαμάτα, κάθε ελιά μεγαλώνει με φροντίδα από γενιές αγροτών που γνωρίζουν τα μυστικά της γης και σέβονται την παράδοση. Κάτι που την έφτασε να πιστοποιηθεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης πριν από 28 ολόκληρα χρόνια. Αυτή η καταξίωση την οποία έχει πάρει σαν ξεχωριστό προϊόν ονομασίας προέλευσης μας κάνει περήφανος και μας δημιουργεί υποχρεώσεις. Η συλλογή της ελιάς Καλαμών, που είναι αναμφισβήτητα ένα από τα εθνικά προϊόντα της Ελλάδας, γίνεται αποκλειστικά με τα χέρια, ώστε να προστατεύεται η ευαίσθητη σάρκα της, ενώ οι λεπτομέρειες στην εποχή της συγκομιδής είναι που κάνουν τη διαφορά. Η συγκομιδή διαρκεί γύρω στις 25 με 30 μέρες. Και θα έλεγα ότι το διάστημα αυτό πρέπει να είναι πολύ στενό, γιατί αν παραμείνουν και χάσει την κατάλληλη στιγμή ή υπεροριμάζουν και δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Άρα είναι σημαντικό να γίνει συλλογή σχετικά γρήγορα. Και ενώ όλα δείχνουν πως η ποιότητα της ελιάς είναι αυτή που προτρέπει τους εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς της Μεσσηνίας να ασχολούνται με την ελιά, τελικά η ουσία είναι αλλού και δείχνει την παράδοση. Μεγάλο κίνητρο για εμάς που ασχολούμαστε αλλά και για τους νέους παραγωγούς είναι η αγάπη για το προϊόν τους και η αγάπη για την, αν θέλετε να το πούμε απλά, για την περιουσία που έχουν. Δηλαδή, έχουν πάρει ένα κλήρο από τους παππούδες τους και δένονται με τη γη. Γιατί η γη σου δημιουργεί ένα δέσιμο και το θεωρούν, αν θέλετε, μέσα τους μια παράδοση η οποία δεν πρέπει να διακοπεί. Λοιπόν, έτοιμο το φαγητό μας. Όχι, θες να με σερβίρεις. Αμέ. Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή.
Είσαι γενικά φροντιστική σαν γυναίκα. Είμαι και το ζώδιο τέτοιο. Τι ζώδιο είσαι, δεν τα είπαμε αυτά. Τα βασικά δεν τα είπαμε. Καρκίνος. Μάλιστα. Μανούλα. Είμαστε... Μανούλα, ναι. Και βαθιά συναισθηματική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δοκιμάσω κι εγώ. Εννοείται θα δοκιμάσεις και εσύ. Αν δεν δοκιμάσεις εσύ και μ' αρέσει, γιατί εννοείται σε παρακολουθώ στο Instagram και γενικά Facebook, TikTok. Έχεις TikTok, δεν έχεις? Ναι. Εγώ δεν το αντέχω ακόμα αυτό το μέσον. Όσο περιγραφική, ρε παιδί μου, είσαι στο φαγητό, όταν μαγειρεύεις, δεν κάνεις απλά μια συνταγή. Εσύ το ζεις, το βιώνεις, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά και φαίνεται αυτή η σιγουριά του ανθρώπου που μαγειρεύει. Και το αγαπώ. Το αγαπώ. Δηλαδή, πολλοί κόσμος μου λέει, ζεις από αυτό, και εννοεί, αν βιοπορίζομαι. Ναι. Όχι, ζω από αυτό. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το πρωί που θα ξυπνήσω να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Το πορτοκάλι. Αχ, αυτό το πορτοκάλι. Πραγματικά η γεύση είναι τόσο πληθωρική. Είναι το πορτοκάλι, είναι τα μπαχαρικά, η φέτα, τα μυρωδικά. Δεν ξέρω αν θα ήθελα κάτι άλλο. Δηλαδή με τι θα το συνόδευες τώρα αυτό. Ίσως με ένα σκέτο κρέας πολύ απλά. Χωρίς μαριναρίσματα και τέτοια πράγματα. Με ένα πολύ. Ναι, θα ταιρίζει πάρα πολύ και με χοιρινό. Ναι. Γιατί η παρότητα του χοιρινού, όχι του κρέατος, αν είχε λίπος, ας πούμε, μια μπριζόλα, θα έσπαγε πολύ ωραία με το πορτοκάλι. Ωραία ιδέα. Ναι. Να, θα μπορούσες να βάλεις και χοιρινό κρέας εδώ μέσα. Ναι, να μαγειρέψω όλο το κρέας και να κάνεις τη διαδικασία. Και να κάνεις όλη τη διαδικασία. Σωστά. Από γλυκά πώς πάμε? Εντάξει, πάμε. Τι πάμε, εγώ ξέρω. Κάνω, αλλά εντάξει, δεν είναι το αγαπημένο μου, γιατί είναι λίγο by the book το λίγο. Δηλαδή δεν θέλει πολύ πειραματισμό. Έτσι, καθόλου. Έτσι, εγώ λοιπόν σου πω, εύκολο, πανεύκολο γλυκό, παιδικό γλυκό, γιατί ξέρω ότι αγαπάς τα σεμιφρέντο, τα παγωμένα γλυκά και με μαρέγγες μέσα. Αλήθεια τώρα? Ναι. Δεν το ήξερες, είναι η αδυναμία μου. Έχω διαβάσει καλά για σένα, ξέρω, πάμε. Κόβουμε τις πατάτες και δονάτες, τα κρεμμύδια σε φέτες, τα μεταφέρουμε σε ένα τηγάνι που μπαίνει στο φούρνο, στο οποίο έχουμε βάλει ελαιόλαδο και σοτάρουμε. Προσθέτουμε το σκόρδο σε φέτες, σπάμε στο γουδί κόκκους από κόλιανδρο και κίμινο, βάζουμε στο τηγάνι τη δάφνη, τους σπασμένους σπόρους, τα κλωναράκια από το θυμάρι, ανθό αλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, σβήνουμε με χυμό πορτοκάλι, βάζουμε φλούδες πορτοκαλιού, πελτέ ντομάτας, τις τριμμένες ντομάτες, τις ελιές καλαμών, ανακατεύουμε απαλά και μεταφέρουμε στο φούρνο. Ρίχνουμε θερματισμένη φέτα μέσα στο σκεύος, προσθέτουμε ψιλοκομμένο δυόσμο και μαϊντανό, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο και σερβίρουμε.